παραβλήθηκε διότι υπήρχε αδυναμία. Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Υπήρχε αδυναμία. Δεν έχει σημασία ποιος φταίει. Υπάρχει υπεύθυνος. Είναι γνωστό ποιος φταίει, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτή η συζήτηση. Η αδυναμία εισπράξης του φόρου ακίνητης περιουσίας του 10. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Η ομολογία του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ότι το ειδικό τέλος ακινήτων επευλήθη επειδή ο κρατικός μηχανισμός δεν μπορούσε να συλλέξει έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας του 2010 προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ιδιοκτητών ακινήτων. Διάλογος δικός μου με όχλο δεν γίνεται. Με το τέλος ακινήτων να έχει γονατίσει ήδη χιλιάδες νοικοκυριά, ο κ. Οικονόμου εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές αξίες, που μια ενδεχόμενη αύξησή τους θα προκαλούσε ένα νέο ντόμινο επιβαρύνσεων. Η πρόταση περί αύξησης αντικειμενικών αξιών δεν έχει υποστήριξη. Και όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης. Νομίζω ότι υποστηρίζεται πολύ χλιαρά και από την πλευρά αυτών που το πρότειναν. Σύμφωνα με έρευνα που έκανε η Κάπα Research για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, ήδη ένας στους δύο ιδιοκτήτες δεν μπορεί να πληρώσει το 2012 το ειδικό τέλος αλλά και τους άλλους φόρους για τα κινητά. Ενώ σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 16,5% των ιδιοκτητών που έχουν δάνειο δεν μπορούν να εξοφλήσουν έγκαιρα τις δόσεις τους, ενώ το 48,2% δηλώνει ότι δεν θα μπορεί να αποπληρώνει κανονικά το δάνειό του στο άμεσο μέλλον. Δεν αντέχει ο κόσμος. Δεν μπορεί να τα πληρώσει, δεν μπορεί να ακούει για αυξήσεις αντικειμενικών αξιών 25%. Μόνο για μειώσεις πρέπει να μιλήσουμε. Όπως επεσήμαναν σήμερα οι ιδιοκτήτες και φοροτεχνικοί, εάν αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες, η αγορά ακινήτων θα νεκρώσει. Την παρούσα περίοδο και στην ήδη πληγής ελληνική οικονομία, οποιαδήποτε αύξηση αντικειμενικών αξιών θα επιφέρει ένα ντόμινο αυξήσεων σε έμεσους και άμεσους φόρους πάνω στα ακίνητα. Και στις αμοιβές συμβολογράφων, δικηγόρων, αύξηση ΦΠΑ και όλων των εμπλεκόμενων εμέσων φόρων. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο της μονιμοποίησης του ειδικού τέλους για τα ακίνητα, με παράλληλη κατάργηση όμως όλων των άλλων φόρων που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία. Και εδώ θα υπάρξουν βελτιώσεις. Την ίδια στιγμή εντείνονται οι αντιδράσεις των παραγωγικών φορέων για τους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ, που όπως επισημαίνουν βαθαίνουν την ύφεση και οδηγούν σε κλείσιμο χιλιάδες επιχειρήσεις. Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Εκείνο που θα καταφέρει είναι να γεμίσει όλη την Ελλάδα ανέργους. Ο κύριος Οικονόμου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ, αφού όμως ξεκαθάρισε ότι πρέπει να βρεθούν ισοδύναμα σε απόδοση μέτρα. Υπέρ της άμεσης μείωσης των συντελεστών, τάχθηκε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Φέτος είδαμε ακριβώς το ανάποδο. Αυξήσαμε τους συντελεστές, πέσαν τα φορολογικά έσοδα. Γιατί η οικονομία πλέον δεν λειτουργεί. Η οικονομική αποτελεσματικότητα της αύξησης των φορολογικών συντελεστών πλέον αμφισβητείται από τους πάντες.